χώρα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να επιλέξουν μια σύνεση, μια διάθεση για συνεννόηση και να ψηφιδεμία να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, η οποία είναι πρωτόγνωρη και πολυσύνθετη. Και ξέρω ότι είστε θεματοφύλακας και υπερασπιστής της συνταγματικής διαδικασίας και γι' αυτό απευθύνομαι και σε εσάς, ώστε να μπορέσουμε με έναν ευρύτερο τρόπο να διαπιστώσουμε αν πράγματι μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση από τη σημερινή Βουλή, ώστε οι επώδυνες και τραγικές καταστάσεις που πιθανόν να υπάρχουν από μια εκλογική διαδικασία που μόλις πριν 5-6 μηνών οι πολίτες εκφράστηκαν, να ανταποκριθεί με τη σύνθεση της νέας Βουλής. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή ξέρω ότι εσείς θα προσπαθήσετε να διαφυλάξετε αυτή τη συνταγματική τάξη, απευθύνομαι σε εσάς, ώστε το Ελληνικό Κοινοβούλιο και κυρίως οι Έλληνες βουλευτές να εκφραστούν με έναν καλύτερο και πιο προσωπικό τόνο και τρόπο. Εντάξει. Διότι μπορεί η αρχηγή των κομμάτων να είναι εκείνοι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο συζητούν, συνεννοούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα, αλλά αποδείχθηκε από πάρα πολλές πληροφορίες τον τελευταίο καιρό ότι όλοι οι αρχηγοί δεν εκπροσωπούν το σύνολο των κοινοβουλευτικών των ομάδων και δεύτερον, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, οι βουλευτές πρέπει να έχουν και η ίδια προσωπική άποψη. Ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσαμε μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και σε συνεννόηση με τον παραιτηθέντα Πρωθυπουργό να βρούμε και με τους άλλους αρχηγούς να βρούμε μια τέτοια λύση ώστε να εξηγηθεί καταρχήν γιατί αποφεύστηκε η πρόταση εμπιστοσύνης ή εφόσον δεν ήθελε πρόταση εμπιστοσύνης, αν δεν παρετείτο, να προχωράγαμε στην πρόταση δυσπιστίας ώστε να διαπιστώσουμε τελικά με βάση την ψηφοφορία των συναδέλφων ποια ακριβώς είναι η διάθεση του κάθε συναδέλφου και ταυτόχρονα να βρίσκαμε την απαιτούμενη λύση από την παρούσα Βουλή. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν ήρθα στην πρόεδρο της Βουλής ως τρίτη πολιτιακή παράγων που επειδή ακριβώς πριν από λίγους μήνες βρισκόμουν στη θέση σας θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την πρόεδρο της Βουλής. Όπως και εγώ απαιτούσα τότε και οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση τότε ανταποκρινόταν. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι στη δίθεν δυσαρμονία ή στην οποιαδήποτε μεταξύ της Προέδρου της Βουλής και της κυβέρνησης σχέση μπορεί αυτά τα ζητήματα με σκοπιμότητα να αντιμετωπίζονται και γι' αυτό θέλω και για τις επισκέψεις μου σε εσάς να προτρέψω τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων να συνεννοηθούν και μαζί σας ώστε κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και συνέντευξης. Η Πρόεδρος της Βουλής ως πολιτιακή παράγων έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κάποια τέτοια δικαιώματα τα οποία οι αρχηγοί των κομμάτων τις δίδουν, τις παρακολούν και ξέρω ότι πολλές φορές σιωπηρά όλοι οι πρόεδροι της Βουλής έχουμε προσπαθήσει και έχουμε συμβάλει σε μια καλύτερη λειτουργία και σε μια εκτόνωση έντασης όταν αυτή συμβαίνει. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν σας επισκέπτομαι. Θέλω να σας δω και προσωπικά να σας εκφράσω και κάποιες άλλες σκέψεις μου και πιστεύω ότι μπορείτε και πρέπει να ανταποκριθείτε σε αυτόν τον βασικό πολιτιακό ρόλο τον οποίο έχετε. Κύριε Πρόεδρε, ήταν αυτονόητη υποχρέωσή μου να ανταποκριθώ στο αίτημά σας για να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Άλλωστε και εσείς ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είστε ο τέταρτος θεσμικός πυλώνας του πολιτεύματος. Είναι κάτι το οποίο είχα την ευκαιρία πολλές φορές να επισημάνω στην προηγούμενη περίοδο όταν αξιωματική αντιπολίτευση ήταν το κόμμα από το οποίο προέρχομαι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να σας πω, επειδή η πολιτική και πολιτιακή ευθύνη δεν εκφράζεται ούτε με διαρροές, ούτε με non-paper, ότι ήδη εκδόθηκε ανακοίνωση του γραφείου μου, με την οποία εκφράζω την βαθύτατη ανησυχία και την ενόχλησή μου για το θεσμικό ατόπιμα να δρομολογηθεί η διαδικασία ανάθεσης διερευνητικών εντολών με ιδιάζουσα και αντισυνταγματική σπουδή πριν καν γίνουν τα θεσμικά προαπαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του Συντάγματος και το άρθρο 38 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο κατά το οποίο η κυβέρνηση δεν ενημερώνει την Πρόεδρο της Βουλής και δια της Προέδρου το Σώμα για την πρόθεσή της να υποβάλει παραίτηση. Μιλούμε για την κυβέρνηση που έχει λάβει την εμπιστοσύνη αυτής της Βουλής και δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο κατά το οποίο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει να μην ενημερώσει την Πρόεδρο της Βουλής για την υποβληθήσα παραίτηση της κυβέρνησης. Κανονικά έπρεπε αυτή η ενημέρωση να είναι θεσμική. Δυστυχώς δεν υπήρξε. Δυστυχώς παρά και την απόπειρά μου σήμερα το πρωί να επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από την συνάντησή σας για να του εκθέσω ακριβώς ότι τύπης δεν έχει ξεκινήσει η προθεσμία της ανάθεσης των διερευνητικών εντολών, αφού δεν έχει προηγηθεί η κατά το Σύνταγμα γνωστοποίηση εκ μέρους μου ως Προέδρου της Βουλής της δύναμης των κομμάτων. Δυστυχώς ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να επικοινωνήσει μαζί μου μετά την συνάντησή σας και κατέφυγε σε κάποιες ερμηνείες του Συντάγματος, οι οποίες αφενός δεν βασίζονται στο γράμμα του Συντάγματος, αφετέρου κατά την άποψή μου δεν τιμούν την θεσμική ευθύνη όλων μας σε τέτοιες στιγμές. Ακριβώς επειδή τα γεγονότα είναι άνευ θεσμικού και πολιτικού προηγουμένου, ακριβώς επειδή η ευθύνη όλων μας είναι τεράστια, ακριβώς επειδή ορκιστήκαμε ως βουλευτές πρωτίστως να φυλάτουμε πίστη στο Σύνταγμα, στην πατρίδα και τη δημοκρατία, για όλους αυτούς τους λόγους, ανέμενα και επέμεινα να υπάρξει μια θεσμική λειτουργία, η οποία δυστυχώς δεν υπήρξε από πλευράς των άλλων δύο πολιτιακών παραγόντων που δρομολόγησαν αυτήν την διαδικασία. Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι επισημαίνετε ότι αυτές οι διαδικασίες δεν μπορεί να δρομολογούνται ούτε ερήμην, ούτε εις βάρος της Βουλής και των βουλευτών. Από πλευράς μου θα καταβάλω τη μέγιστη προσπάθεια, όπως με πολύ κόπο κάνω όλους αυτούς τους μήνες, να διαφυλαχθεί το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος και κυρίως να θωρακιστεί η δημοκρατία. Η λαϊκή κυριαρχία είναι υπέρτατη αξία, δεν είναι σύνθημα, και την λαϊκή κυριαρχία τιμούμε όταν δείχνουμε σεβασμό και στην κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύματος. Θα χαρώ να έχουμε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, προσεγγίσεων και είμαι στη διάθεσή σας για να σας ακούσω, να σας ενημερώσω σε σχέση και με τις μεταβολές που ήδη έχουν επέλθει στην κοινοβουλευτική σύνθεση της Βουλής. Υπάρχει ήδη μία νέα κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει μεταβολή στις δυνάμεις και στην κατάταξη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αυτό ήταν κάτι που από την χθεσινή ειδησιογραφία ήταν εύκολα προβλέψιμο και επομένως επιτείνεται η ευθύνη εκείνων οι οποίοι έσπευσαν με έναν τρόπο που αδικεί την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει ο ελληνικός λαός σε όλους μας.